Αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην παρουσιαστάρα μας. Κάντονε, σταύρο, κάντονε, βάλ του φωτιά και καύτονε, βάλ του φωτιά και καύτονε, κάντονε, σταύρο, κάντονε. Ρεγιανιά Ραμπατζή, που σε μαγιόρο στέκετζης, που σε μαγιόρο στέκετζης, τραβά βρε Γιανιά Ραμπατζή. Ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση. Σήμερα ξεκινάμε με εκπλήξεις. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας Ρεμπέτικο Βεράνι. Από ό,τι καταλάβατε, σήμερα θα ασχοληθούμε με τις απαγορευμένες ουσίες. Πώς το ρεμπέτικο έχει συνδεθεί, γιατί σε πάρα πολλά τραγούδια τις ακούμε να αναφέρονται. Μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τώρα τα παιδιά θα μας ταξιδέψουν στην υπόγα. Απ' τη στρατόνα βαρέσαν μάγκα στην υπόγα, βαρέσαν μάγκα στην υπόγα. Ρε να από πει, ρε να από πίσω απ' τη στρατόνα. Μπαίνει ένας μπάτζος με το κούφιο και ρίχνει μου σβούνα στο ρούφο. Μπαίνει ένας μπάτζος με το κούφιο και ρίχνει μου σβούνα στο ρούφο. Κατρακί λύσε το φέσι, μας βίνει ο άργυλες στη μέση. Μας βίνει ο άργυλες στη μέση. Και κατρακί λύσε το φέσι. Τον ανάβει Κυριακούλα, βρε που έχει τα λαρά και τσιγάριες στη ζούλα. Βρε που έχει τα λιρά και τσιγάριες στη ζούλα. Και τον ανάβει Κυριακούλα. Μικρός, ήθελες να γίνεις μπουφετζής? Έγινα, τι εννοείς. σε καρμάνια. Έλα Βασίλη, θα δεις. Μπράβο. Παιδιά, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Να πω ποιους έχω μαζί μου σήμερα, δεν είπα πριν. Ανατολή Μαριόλα. Χαίρετε. Βασίλης Προδρόμου. Ναι. Δημήτρης Γκίνης. Μίτσο Σούπατη, θα σε ξαναφέρω και το έκανα. Ναι. Είδες. Ναι. Δημήτρης Στεφόπουλος. Καλώς ήρθες. Νίκος Γρίτσης. Θα πούμε πολλά για τον Νίκο, σιγά-σιγά. Θα καταλάβει ο κόσμος ποιος είσαι. Ευχαριστώ που με καλέσατε σε κάτι τόσο αυθεντικό. Ευχαριστούμε που μας ήρθες. Να είσαι καλά. Βασίλη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες, ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις? Όλα καλά πάνε. Ναι. Και άμα παίζουμε έτσι ωραία τραγούδια, ακόμα καλύτερα. Καταπληκτικός. Ανατολή. Σταυρό. Τι κάνεις? Μια χαρά. Εσύ? Πώς τα περνάς? Πολύ καλά. Ξέρεις κανένα Μανώλη? Ξέρω πολλούς. Θες να το αφιερώσεις το επόμενο τραγούδι? Ναι, αμέ. Σε ποιον? Δεν θα πούμε τώρα. Ναι. Απλά παίχτε το. Ο Μανώλης είναι ένας. Ένας είναι ο Μανώλης. Εγώ είμαι φινός μάγκας και φινός χασιγλής κι όταν θα τη φουμάρω να ξομολογηθείς. Έλα βρε Μανόλα Θα περάσω λίγο στον Νίκο. Νίκο, εκείνη η εποχή, Μεσοπόλεμος, άφηξη προσφύγων, πολιτικά πραξικοπήματα, πορνεία, φυλακές και μάλλον γι' αυτό έχουν περάσει και μέσα στους στίχους του Ρεμπέτικου όλα αυτά που ακούμε τώρα. Είναι η όλη κουλτούρα της εποχής ή θα μπορούσε κανένας να πει η υποκουλτούρα της εποχής, μιας και σχετίζεται και με ναρκωτικά, τα οποία ναρκωτικά δεν ήταν παράνομα τότε. Ναι. Να το πούμε και έτσι, 23 με 28, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε παρανομία όσον αφορά το χασίς. Εδώ στην Ελλάδα υποτίθεται ότι εξάγαμε καπνό, βόλια, σφαίρες να σκοτώνονται αλλού και χασίς. Ήταν εκείνη την εποχή που υπήρχαν και εργοστάσια τυποποίησης, φτιάχνανε καμβά, κάναβι, το καναβάτσο στα ρίγκ της πυγμαχίας, από υποπροϊόντα υποτίθεται. Τώρα, όσον αφορά εκείνη την εποχή, η Ελλάδα ήταν ίσως στην πιο δύσκολη περίοδό της. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι 1.222.000 περίπου πρόσφυγες είχαν έρθει μόλις στην Ελλάδα, το 1923. Είχαν έρθει 150.000 πιο πριν, γιατί είχαν προβλέψει τη μικρασιατική καταστροφή, και 1.160.000 περίπου ήρθαν μετά. Το τραγικό εκείνης της ιστορίας ήταν ότι, εκτός από τον υπερπληθυσμό, εκτός από τις πόλεις που φορτώθηκαν τον κόσμο, υπήρχε ένα βασικό κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό ζήτημα. Το πώς να επιβιώσει κανένας και υπό ποιες συνθήκες. Μια Ελλάδα εκείνης της εποχής, η οποία ήταν επηρεασμένη από το δυτικό πολιτισμό, κυρίως η μουσική, είχε το Τσάρλεστον εκείνη την εποχή. Υπήρχε ένα κοσμικό κέντρο πατησίων και στουρνάρα, ονομαζόμενο Στρέλνα, το οποίο ήταν μόνο ρώσικη μουσική, όπου εκεί σέρβιρε η πιο διάσημη ηθοποιός της Ρωσίας εκείνη την εποχή, η Κοβάνκο. Και όλοι οι γαμπροί εκείνης της εποχής, βλέπε σήμερα όπως βλέπουμε πλούσιους γιους και πλούσιες κόρες, πηγαίνανε σε εκείνο το κέντρο. Εάν και δεν είχε χαλιά κάτω, εάν και δεν είχε καλοκρασί, πήγαιναν όλοι να δούνε την Κοβάνκο. Μάλιστα. Αντίστοιχα, υπήρχαν τα δύο καφενεία τα γνωστά στη Βουκουρεστίου, του Ζαχαράτου και του Αντωνιάδη, που μαζευόταν όλη η πνευματική Αθήνα. Και όταν λέμε για πνευματική Αθήνα εκείνη την εποχή, ξεκινάμε με τον κορυφαίο Κωστή Παλαμά, που ήταν και πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών, και από κάτω όλη τη γενιά του 30 που ξεπετάχτηκε. Βάλε Κωστή Καριωτάκη, Γιάννη Ρίτσο, Οδυσσέα Ελύτη, Πολυδούρη, Μυρτιώτισσα. Βάλε μέσα οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς, στη γενιά του 30 σε φέρει, αδικούμε πολύ κόσμο. Εκείνη την εποχή, μέσα από τη διασκέδαση, η οποία διασκέδαση ήταν με διάφορα θεάματα. Παραδείγματος χάρη, πρώτη φορά τσίρκο στην Ελλάδα ήρθε το 1924. Ακροβατικά. Ναι, ακροβατικά επίσης. Σε τι πλαίσιο έτσι δημιουργήθηκε το. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ακούγεσαι σαν ιστορικός. Ναι. Μπορώ να σε πω ιστορικό, αλλά είσαι στιχουργός. Όχι. Έχω αυτή την τρέλα, όπως έχει άλλος με το ποδόσφαιρο, με τον μπάσκετ, ξέρω εγώ με αυτό. Εγώ έχω την τρέλα να κάθομαι να διαβάζω παλιά. Συγκεκριμένες πληροφορίες προέρχονται κυρίως από τα βιβλία του Γιάννη Κεροφυλά σχετικά με την Αθήνα των εποχών. Εκδόσεις Φιλιππότη, για όποιον θέλει να κάτσει να διαβάσει. Υπάρχει υλικό από το βιβλίο του Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Μάγκης, πιάστε τα αγιοφύρια, το υπόλοιπο μην το πω». Και υπάρχουν διάφορα διαβάσματα τα οποία μπορείς να συγκρίνεις. Με λίγα λόγια, ο Νίκος μέσα σε 2 λεπτά μας εξήγησε ακριβώς σε τι πλαίσιο γεννήθηκε το ρεμπέτικο, και αυτοί οι άνθρωποι μάλλον για να ξεδώσουν κάπου, για να βγάλουν όλη την πίεση που τρώγανε από οικονομικά, από το φαγητό που δεν είχαν να φάνε, από τους πολιτικούς, από όλο αυτό το αυστηρό πράγμα, μάλλον βρίσκαν μια διέξοδο σε κάτι το οποίο ήταν όχι τόσο καλό για την υγεία τους. Αλλά... Σταυρό, όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά εκείνη την εποχή στην Ευρώπη υπήρχε κοκαίνη. Ο Λουίτζι Πιραντέλο έγραφε. Ναι. Ο Πίτι Γκρίλι έγραφε το «Λα κοκαίνα». Στην Αμερική η κοκαίνη πήγε το 1970 με την Κριζέλτα Μπλάνκο από την Κολομβία. Εδώ είχαμε από το 1910, από την ώρα που ο Φρόιντ την ανακάλυψε και την ψυχανάλυση μαζί της, κυκλοφορούσε στα παρισινά καφέ και στην Ελλάδα. Ο Φρόιντ, ξέρω. Έχουμε και τον κοκαίνοπότη ως τραγούδι. Αλλά το επόμενο ναρκωτικό, το οποίο είχε την αξία του, γιατί ουσιαστικά μπαίνουμε στη διαδικασία της ηρωίνης, του οποίου δηλαδή, το οποίο εκείνη την εποχή ήταν το πρώτο εξαγωγικό προϊόν της Τουρκίας. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι για να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα μετά. Σέναντε και μπουκάρανε και σκαρώσανε που δούλευε ρολόι και πήγαινε και φούμερνε όλο το σκυλολόι. Χάρισα μας και το επόμενο. Ναι, αμέ. Ευχαριστούμε. Άκου λέει. Άκου λέει. Απ' τα γέλια Και τώρα θα σας πούμε μια παλιά λαϊκή επιτυχία που είχα κάνει εγώ και ο Βασίλης κάποτε. Θυμάσαι. Τι θυμάσαι. Άστα. Φιλοκάρια μου τραβώ το ξελιγόνο. Με τα φιλοκάρια μου τραβώ το ξελιγόνο. Όταν μπουκάρω τότε και τον αργύλε τσακώνω. Κατά κακή μου σύμπτωση σώθηκε το χασίσι. Κατά κακή μου σύμπτωση σώθηκε το χασίσι. Ούτε κι έτσι ξηγήθηκα να το ξαναπατήσει. Ποτήριες σε φετινό κάθομαι κοπανάω. Δυο ποτήριες σε φετινό κάθομαι κοπανάω. Και ξεπουκάρω απ' τότε και μες στην ταβέρνα πάω. Σουράς τρελός ανέγινα και φύγα απ' την ταβέρνα. Για το τσαρδί μου παγένα είχα γεννήσει στην πένα. Για το τσαρδί μου παγένα είχα γεννήσει στην πένα. Σουράς τρελός ανέγινα και φύγα απ' την ταβέρνα. Τιμή μου, ήταν τιμή μου, συγχαρητήρια. Ήμουν καλός. Αχ, λοιπόν, ρεμπέτες, ποιητές, γενικότερα μια σκοτεινή περίοδος όπως είπαμε. Φωτεινή θα έλεγα εγώ. Φωτεινή. Αναγέννηση στην Ελλάδα, αφού υπήρξε και η μικρασιατική καταστροφή, επηρεάστηκε από μια ευρωπαϊκή αναγέννηση. Εκείνη την εποχή το Βερολίνο, τη δεκαετία του 30, ήταν στα καλύτερά του. Το Παρίσι στα καλύτερά του. Το Λονδίνο ήταν κοτέτσι, αλλά οι άλλες δύο πρωτεύουσες ευρωπαϊκές ήταν δυνατές πολύ. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή αναδύθηκαν μεγέθη τύπου Μακιακόφσκι, τύπου Ερίκου Χάινε στη Γερμανία, Απολλινέρ, Βιγιόν, Μποντλέρ στη Γαλλία. Άνθρωποι οι οποίοι μεταφράστηκαν εδώ από τον Καριωτάκη, από τον Ρίτσο, που μπήκαν στη διαδικασία να μας εντάξουν στην κουλτούρα τους, στο πνεύμα τους, στην ψυχολογία τους, στην ευρωπαϊκή. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, εκτός από την κουλτούρα των ναρκωτικών, ήταν μια ελευθεριάζουσα εποχή, την οποία την πληρώσαμε μετά και με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ δε στην Αθήνα, την εποχή που ο Μάρκος Βαμβακάρης ερχόταν από τη Σύρα, γιατί νόμιζε ότι είχε ρίξει ένα βράχο από ένα γκρεμό και είχε πλακώσει ένα σπίτι και ότι είχε σκοτώσει ανθρώπους, σηκώθηκε και έφυγε βράδυ από τη Σύρα και ήρθε στον Πειραιά. Ένας Μάρκος Βαμβακάρης, ο οποίος βρήκε τον Πειραιά και την Αθήνα εκείνη την εποχή στα χειρότερά τους. Μεταναστευτικά, από την άποψη ότι τα πιο όμορφα κορίτσια των μεταναστών βγήκανε στο κλαρί. Οι υπόλοιποι που δεν μπορούσαν με κάποια ειδικότητα να καλυφθούν επαγγελματικά κάνανε διάφορες παράνομες δουλειές εκείνης της εποχής και φυσικά μια κάστα ανθρώπων η οποία αναδύθηκε μέσα από το δίθεν της ελληνικής κοινωνίας. Ο Μάρκος λοιπόν αφού έμαθε γράμματα διαβάζοντας τις εφημερίδες 15 χρονών στις εκδιδόμενες της Θερμούπολης, στη Σύρο. Επειδή δεν ήξερε η κακομοίρα η Πόρνη να διαβάσει την εφημερίδα την Κυριακάτικη, καθόταν ο Μάρκος και τη διάβαζε. Και από εκεί απέκτησε και μια στιχουργική φόρμουλα. Από τους τίτλους των εφημερίδων, από τα κείμενα, από αυτούς που γράφανε. Ήρθε στην Αθήνα και άρχισε σιγά σιγά να δουλεύει ως εκδορέας. Έσφαξε το αγαπημένο το μουσχαράκι που το μεγάλωνε τόσο καιρό και εκεί του την παραέδωσε και σηκώθηκε και έφυγε και από εκεί και άρχισε σιγά σιγά να πουλάει χασίς. Δηλαδή, εδώ στον Πειραιά ήταν γνωστός ότι έσπρωχνε το καλύτερο μαύρο, λέγανε εκείνη την εποχή, σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Τον είχε πιάσει δε ο υπαστηνόμος που μου διαφεύγει το όνομά του. Και του είχε πει: Μάρκο, δεν σε πάω μέσα και γιατί γράφεις καλά τραγουδάκια και γιατί πουλάς καλό χασίσι. Του είχε πει τότε. Ανέστος Δελιάς. Θοδωρή. Ναι. Εγώ ξέρω μια ιστορία τον Ανέστο, τον Ανεστάκη, όπου στην τότε εποχή πηγαίνανε και στη Τρούμπα, πηγαίνανε στα βούρλα, πηγαίνανε σε εκδιδόμενες κοπέλες. Και ήταν μια εκδιδόμενη εκεί πέρα η οποία ήταν η Σκουλαρικού, έτσι λεγότανε, η οποία. Ήταν από τις πιο ωραίες και επειδή το Ανεστάκι ήταν πάντα καλοντημένος και ήταν όμορφος γενικά, η Σκουλαρικού ήθελε να πηγαίνει ο Δελιάς με αυτήν. Έλα όμως που ο Δελιάς πήγαινε και σε άλλες, οπότε τι έκανε αυτή. Για να τον εθίσει σε αυτήν, έβαζε ηρωίνη στο μουστάκι του την ώρα που κοιμότανε και το μύριζε την ώρα που κοιμότανε και ουσιαστικά εθίστηκε. Έτσι. Και πήγαινε συνέχεια στη Σκουλαρικού για να πάρει την δόση του. Το τραγούδι που είπαμε να πούμε ότι ήταν δικό του, έφυγε πάρα πολύ νέος, έχει αφήσει τεράστια ιστορία σε σχέση με την ηλικία που κόπηκε η ζωή του. Είχα την τύχη και εγώ στο Μινόρε, ο ρόλος μου να αναφέρεται στον Ανέστο και είναι ένας άνθρωπος έτσι που αγάπησα πολύ. Στέκω στη ζωή κι όλο τον κόσμο κατακτώ. Την άσπρη σκόνη σαρούφω. Όλος ο κόσμος είναι κύμα μου. Σαν έχω πρέζα και ρουφάω. Κι οι πολιτσμάνοι όταν θα με δουν μελανή. Σαν μαστουρωθείς, γίνεσαι ευθύς. Βασιλιάς, δικτάτορας, θεός και κοσμοκράτορας. Πρέζα όταν πεις, ρε θα εφρανθείς. Κι όλα πια στον κόσμο ρόδινα θε να τα δεις. Στο ζάρι. Εγώ θα γίνω ρε δικτάτορας κι ο κόσμος τάχτια θα γίνει. Ο ένας θα μανάδει το λουλά κι ο άλλος θα το σβήνει. Σαν μαστουρωθείς γίνεσαι ευθύς. Βασιλιάς, δικτάτορας, θεός και κοσμοκράτορας. Πρέζα όταν πεις, ρε θα εφρανθείς. Κι όλα πια στον κόσμο ρόδινα θε να τα δεις. Έλα Δημήτρη. Σαν μαστουρωθείς γίνεσαι ευθύς, βασιλιάς, δικτάτορας, θεός και κοσμοκράτορας. Πρέζα όταν πεις, ρε θα εφρανθείς, κι όλα πια στον κόσμο ρόδινα δεν τα δεις. Κάτι μου θυμίζει. Πραγματική ιστορία. Ποιο? Το επόμενο τραγούδι. Για να την ακούσουμε. Μπράβο. Και επειδή έκανα προοικονομία για την προύσα, πάμε να την ακούσουμε, Βασίλη. Να ξεφύγω δεν μπορούσα, καθώς γύριζα απ' την προύσα, με προδώσαν κάτι βράδυ και με πιάσαν στο καράβι. Με προδώσαν κάτι βράδυ και με πιάσαν στο καράβι. σακάκι, δυο σακούλες με μαυράκι και στα κούφια μου τα κούνια, ηρωίνιο στα μπούνια και στα κούφια μου τα κούνια, ηρωίνιο στα μπούνια. Κλάψτε τώρα δερβισάδες, δεν θα ανάψουν οι λουλάδες, θα γινότανε για εκείνη με μαύρα ηρωίνη, θα γινότανε για εκείνη με μαύρα ηρωίνη. Σε ψωγιανό πράμα, για σου κουρσα πενεμένη και στον κόσμο ξακουσμένη, για σου κουρσα πενεμένη και στον κόσμο ξακουσμένη. Μας έλεγε ο Θοδωρής σε προηγούμενες εκπομπές ότι μικρός άκουγε τραγούδια και άκουγε τους στίχους και τους μπέρδευε με κάτι άλλο και νόμιζε τώρα εδώ τι θα πίστευες. Θα λέει «Γεια Γκίνη». «Γεια Γκίνη». Τι λέω παιδιά, ωραία, σας κάνω κάτι πολύ κακάστια. Να η απόδειξη. Θα γυρίζω «Γεια Γκίνη». «Γεια Γκίνη». Νίκο μου, επιστρέφουμε σε σένα. Πες μας λίγο, ποιος ήταν ο πρεζάκιας της εποχής, τι τον χαρακτήριζε και ποιοι. Πρέζα είναι μια έκφραση που δεν χαρακτηρίζει την ηρωίνη μόνο. Μια πρέζα καπνό, μια πρέζα αλάτι, μια πρέζα. Γενικότερα, ξέρω εγώ, η δοσολογία υποτίθεται ήταν. Okay. Η ηρωίνη πάλι στην Αμερική πήγε το 1970 μετά το Βιετνάμ και όλα τα υπόλοιπα που άρχισαν να τη μεταφέρουν μετά σε 130 οι ίδιοι οι στρατιωτικοί Αμερικάνοι. Εκείνη την εποχή όμως στην Ελλάδα, τη δεκαετία 10, 20, 30 έως 40, μέχρι να φτάσουμε δηλαδή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν. Μια μάστιγα της εποχής, αντίστοιχη με σήμερα, χειρότερα από σήμερα. Άμα κάτσετε και διαβάσετε, τα νούμερα είναι συγκλονιστικά. Το πώς έπεσε με τα μούτρα στην πρέζα ο ελληνικός λαός εκείνης της εποχής. Με όλα τα προβλήματα. Γιατί δεν είχε υπόψη του το αδιέξοδο της όλης ιστορίας. Κατά τα άλλα, όσοι έμπλεξαν, δεν ξέμπλεξαν ποτέ. Μεγάλη δύναμη εσωτερική, τα ναρκωτικά χρειάζονται ούτως ή άλλως. Αλλά άφησε πίσω μια κουλτούρα, η οποία είναι και μουσική κουλτούρα, και θεατρική κουλτούρα και κινηματογραφική κουλτούρα, την οποία ζούμε μέχρι σήμερα. Δεν νομίζω ότι χάσαμε από τη γνώση της. Μην δοκιμάσετε απλά. Και σίγουρα τότε δεν ξέρανε και πώς μπορεί να καταλήξει, γιατί σίγουρα ξεκινούσε για φαρμακευτικούς σκοπούς συνήθως όλα αυτά. Μορφίνη, πεσιδισίνη, διάφορα οπιούχα παράγωγα, τα οποία ήταν ιατρικά και κυρίως για την αναισθησία. Όπως και η κοκαίνη ξεκίνησε για την αναισθησία των δοντιών. Ναι. Και μετά βρήκαμε την ξυλοκαΐνη και πήγε όλη αυτή η διαδικασία. Δεν είμαι ο απόλυτα ειδικός περί ναρκωτικών, αλλά διαβάζοντας και κοιτάζοντας προς τα πίσω, τη μουσική κυρίως με ενδιαφέρει το ναρκωτικό, γιατί δημιουργεί μια άλλη κουλτούρα. Έλεγε ο Καβάφης, εάν πιείς λέει αψέντη, δεν σημαίνει ότι θα γίνεις καλύτερος ποιητής, αλλά αν δεν πιείς μπορεί και να μην γράψεις. Απ' τον καιρό που άρχισα την πρέζα να φουμάρω, ο κόσμος μ' απαρνίστηκε, δεν ξέρω τι να κάνω. Ο κόσμος μ' απαρνίστηκε, δεν ξέρω τι να κάνω. Απ' τον καιρό που άρχισα την πρέζα να φουμάρω. Ο κόσμος με πειράζει και η ψυχή μου δεν κρατά, πρέζα να με φωνάζει. Και η ψυχή μου δεν κρατά, πρέζα να με φωνάζει. Όπου σταθώ κι όπου βρεθώ, ο κόσμος με πειράζει. Απ' τη μύτια που τράβαγα άρχισα και βελώνει και το κορμί μου άρχισε σιγά σιγά να λιώνει και το κορμί μου άρχισε σιγά σιγά να λιώνει. Απ' τη μύτια που τράβαγα άρχισα και βελώνει. Στον κόσμο για να κάνω, αφού η πρέζα με κάνε στους δρόμους να πεθάνω. Αφού η πρέζα με κάνε στους δρόμους να πεθάνω. Τίποτα δεν μ' απομείνε στον κόσμο για να κάνω. Μάλλον εδώ πέρα ο Ανέστος Δελιάς, Αναστάκης, έγραψε τη ζωή του σε αυτό το τραγούδι. Προφητικό. Προφητικό, αλλά μάλλον το βλέπε. Πάμε να ανέβουμε λίγο. Μαμά, μαμά, ήπια για να Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Νίκο, το 40 με 44 έκλεισε η Κολούμπια από τους Γερμανούς, σωστά. Και έτσι, μετά, όταν ξανά άνοιξε, υπήρχε η απαγόρευση αυτών των στίχων. Και έτσι δόθηκε σε κάποιους η ευκαιρία να ξαναγράψουν τα τραγούδια τους, αλλάζοντας αυτούς τους στίχους. Αλλά κάποιοι δεν το δέχτηκαν. Έχεις να μας πεις κάτι γι' αυτό? Καταρχήν, είχε αρχίσει η λογοκρισία από το 1936 επί Μεταξά και επί Μανιαδάκη. Τότε με τα ρετσινόλαδα και τα τέτοια. Κυνηγάγανε τους κομμουνιστές και τους ρεμπέτες. Δεν κυνηγούσαν τίποτε άλλο. Αυτό βέβαια έκανε τον κόσμο να αντιδράσει. Οτιδήποτε απαγορευτικό στην Ελλάδα σημαίνει τάση προς μόδα. Και ο Καποδίστριας στις πατάτες έκλεισε μέσα στο θησαυροφυλάκιο για να τις κλέψουν. Μπήκαν στη διαδικασία να εκτιμήσουν αυτό το τραγούδι μέσα από την καθημερινή διαδικασία της εργασίας, αλλά και για να θυμίζουν πάντα έναν κόσμο ο οποίος ερχόμενος από τη Σμύρνη έφτασε εκεί. Αν θυμηθούμε ότι είχαμε περίπου 56.000 αιχμάλωτους στη μικρασιατική καταστροφή και από αυτούς γύρισαν πίσω οι 18.000, οι οποίοι 18.000 ήταν στο δρομοκαΐτιο, ήταν στο Δαφνί, ήταν γύρω-γύρω από τους επανειλημμένους βιασμούς, ξυλοδαρμούς, την κακοπέρα, τις κακουχίες. Είναι λογικό κάπου να φτάσει και στο σημείο της κουλτούρας των ναρκωτικών η όλη ιστορία και ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν λεφτά. Τα ναρκωτικά και ο τζόγος ανθίζουν τις εποχές της κρίσης, της οικονομικής, ακόμα περισσότερο. Κατά τα άλλα, μέσα από τη διαδικασία της απελευθέρωσης και μετά, πήρε ένα boost, μια προώθηση το ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά ουσιαστικά ανακαλύφθηκε επί Βασίλη Τσιτσάνη, διευθυντή της Κολούμπια τότε. Δηλαδή, αυτός ξαναέβγαλε τον Μάρκο Βαμβακάρη 55-60 στον Αφρό και από εκεί και πέρα αρχίσαμε σιγά-σιγά να παίρνουμε τα τραγούδια και τα κόλπα. Ο Τσιτσάνης ήταν ένας από τους πολλούς που ξαναγράψανε με διαφορετικούς στίχους, ενώ ο Μάρκος και κάποιοι άλλοι δεν δέχτηκαν να το κάνουν αυτό. Το ξέρουμε. Βέβαια, η λίστα με τα ρεμπέτικα τραγούδια με απαγορευμένες ουσίες είναι τεράστια. Θα ήθελα να ακούσω έτσι δύο ιστορίες, μία από σένα και μία από σένα, για το βαπόρι που πιάστηκε ναι, στην κορυφή. Είναι φυσικά πραγματικό γεγονός. Και εμπνεύστηκε ο Τσιτσάνης και έγραψε το μόνιμο τραγούδι. Και ο πατέρας μας ήταν συχνός πελάτης στο Χάραμα τότε. Και όταν το σκάρωνε, το έφτιαχνε, όλοι οι συνθέτες για να δούνε αν περνάει ένα κομμάτι, αν θα έχει επιτυχία, έπρεπε να δουν αν χορεύεται σωστά και καλά. Και αν στα βήματα του χορευτή περνάει καλά. Ο πατέρας μας ήταν και είναι πολύ καλός χορευτής. Και την ώρα που το σκάρωνε το τραγούδι εκεί στην κλασική κουζίνα πια του Χαράματος, είπε στον πατέρα μου, του λέει «Γιώργο, θα σε φωνάξω, σκαρώνω το καινούργιο τραγουδάκι, να το χορέψει να δούμε αν ταιριάζει». Μάλιστα. Και πριν το σηκώθηκε ο πατέρας μου, το χόρεψε και έτσι πήγε στη δισκογραφία. Ήταν ουσιαστικά ο πρώτος που χόρεψε το βαπόρι του Βερσία. Ναι. Μάλιστα, του είπε ο Τσιτσάνης, δηλαδή χόρεψε το όταν είναι καλό. Τόσο μεγάλος είναι. Τελικά ή το χόρεψε. Τόσο τεράστιος. Ή το χόρεψε καλά και το τραγούδι εντάξει πέρασε. Ήταν όντως και το τραγούδι καλό. Νίκο. Το παπόρι από την Περσία υποτίθεται σύμφωνα με μαρτυρίες, συνεντεύξεις και βιβλία τα οποία έχω ρίξει μια ματιά. Γράφτηκε όταν ο Τσιτσάνης παρέα με ένα φίλο του πίναν τον καφέ τους και διαβάζανε στην εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος, στην Ακρόπολη εκείνης της εποχής, ότι ένα πλοίο από το Λίβανο πιάστηκε στη διόρυγα της Κορίνθου με 11 τόνους χασίς. Οπότε έχει αρχίσει ο Τσιτσάνης ψιλομουρμουρίζει, κάτι σκαρίζει, κάτι μουρμουρίζει, οπότε του λέει. Το παπόρι από την Περσία, του λέει, πιάστηκε στην Κορινθία. Του λέει, ρε Βασίλη, το παπόρι ήρθε από το Λίβανο, του λέει. Δεν κάνει μία καταληξία, ρε. Τι να γράψω, το παπόρι από το Λίβανο, πιάστηκε στον Κλίβανο, του λέει. Δεν υπάρχει μία καταληξία, του λέει. Οπότε από την Περσία έρχεται μια χαρά στην Κορινθία, του λέει το τραγούδι. Οπότε μάθαμε και από πού ερχόταν πραγματικά το παπόρι. Το Λίβανο. Θα μας το χαρίσετε. Τον 11 γεμάτο με χάσεις. θα μείνουνε καρμάνια. Τώρα κλαίνουν όλα τα λάνια που θα μείνουνε καρμάνια. Πολλά μπράβο. Τι θα ακούσουμε, φέρνει ο Αργυλές. Με ένα κελαϊτισμά το ίδιο πάντα, στις μαστούρας στο σκοπό. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο. Μαζί ωραία η κατάσταση. Ανατολή, πού μπορούμε να σας ακούσουμε? Κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 1:02 νύχτες στο Ψηρή. Και κάθε Κυριακή βράδυ στο Ροζ Γάτο. Μάλιστα. Έτσι όπως μας τα πες, δεν νομίζω ότι δεν μπορώ να έρθω, θα έρθω στο υπόσχομαι. Εντάξει. Βασίλη. Εμείς σταματήσαμε τα χειμωνιάτικα, έχουμε τώρα. Έβαλες τα κοντομάνικα και βγήκες. Οργανωνόμαστε για τα καλοκαιρινά. Μάλιστα. Δημήτρη. Κι εγώ από εδώ, από εκεί. Κάπου θα σου πετύχουμε. Ναι, ναι, ναι. Στην Ικαρία. Στην Ικαρία μπορεί. Σίγουρα. Βεβαίως. Τι ωραία. Τι ωραία. Κύριε Γκίνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα. Ευχαριστώ κι εγώ. Θα σε πετύχουμε κάπου στη Σύφνο, από ό,τι ξέρουμε. Τα γνωστά. Τα γνωστά, τα γνωστά. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, δεν τα λέμε τα υπόλοιπα. Όχι. Σε παρακαλώ. Νίκο μου. Μένα που θα με βρείτε πουθενά. Είσαι ο καλύτερος. Αλλά ήθελα να πω στον επίλογο ότι το ρεμπέτικο είναι εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας. Βλέπω Ιάπωνες να παίζουν ρεμπέτικα, βλέπω Γερμανούς, βλέπω Σουηδούς, βλέπω Αμερικάνους να παίζουν ρεμπέτικα χωρίς να καταλαβαίνουν την ελληνική γλώσσα. Και στην Ελλάδα το ρεμπέτικο δεν έχει πεθάνει. Συνεχίστηκε με τραγούδια όπως του Παπάζογλου, το «Ραγίζει απόψε η καρδιά», το «Τρελή και αδέσποτη», με το «Σουξεδιάρικο» του Δημήτρη Κοντογιάννη. Έχουν ρεμπέτικη βάση και καλό και τους νεότερους να μπουν στη διαδικασία να πειραματιστούν και να γράψουν καινούρια ρεμπέτικα τραγούδια. Θα ήταν, νομίζω, μια αξίωση που θα είχε λόγο να γίνει. Μεγάλο το challenge που βάζεις και υπάρχουν και διάφορα σκέψεις αν μπορεί να ξαναγραφτεί ή δεν μπορεί να ξαναγραφτεί ρεμπέτικο, διάφορα. Αλλά ευχαριστούμε που μας φυτεύεις αυτό το σπόρο, να δούμε τι θα βγει. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, δίνουμε ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε καλά να περνάτε. Και πάμε να κλείσουμε έτσι χοροδιακά, ίσως με έναν ύμνο του ρεμπέτικου σε σχέση με τις ουσίες. Πάμε! Τραβάω μία τόσο αργυλές και έρθουμε σε λουμάνι. Βάλ' όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου.